Πάμε Γάβδο, κλείσαμε την παρένθεση με Λεφιγκαρό. Πάμε στη Γάβδο, εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Λίλιαν Στεφανάκη, δήμαρχος βέβαια της Γάβδο, μία από τις πολλές ζωντανές συνδέσεις που έχουμε πραγματοποιήσει με το ακριτικό νησί και με τη δήμαρχο. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα. Η Γάβδος πρωτοπορεί στην ανακύκλωση. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με δράσεις της Δημοτικής Αρχής και το οποίο βέβαια κάτι το οποίο το απέδειξε και μέσα από την πρωτοβουλία να διατεθούν 160 κιλά καπάκια στον Ερυθρό Σταυρό. Πλαστικά καπάκια, σωστά? Αυτό ακριβώς έγινε. Και αυτή η ποσότητα αφορά τα καπάκια που μαζέψαμε τον τελευταίο χρόνο, στη διάρκεια ενός χρόνου. Τον τελευταίο χρόνο. Καταλαβαίνετε τώρα. Ναι, γιατί ποσότητα, γιατί μπουκάλια μιλάμε, γιατί ποσότητα μιλάμε. Και ο στόχος είναι διπλός. Πρώτος, άλλη μια φορά να μιλήσουμε για την ανακύκλωση, για την προσπάθεια που γίνεται στο νησί, γιατί η Γάβδος προσφέρεται για να γίνει ανακύκλωση. Είναι το περιβάλλον τέτοιο, είναι η απόσταση από το χώρο που θα πρέπει να πάνε τα απορρίμματα μεγάλη, οπότε θα πρέπει να φροντίσουμε όσο γίνεται να κάνουμε διαλογή στην πηγή, ναι, να περιορίσουμε τον όγκο, να μειώσουμε όσο μπορούμε τον όγκο για να γίνει πιο οικονομική μεταφορά. Κυρία Στεφανάκη, 160 κιλά πλαστικά καπάκια. Και θέλω να σας ρωτήσω, οι επισκέπτες φέτος κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου φεύγοντας άφησαν καθαρή τη Γάβδο, άφησαν καθαρό το νησί? Συμμετείχαν και αυτοί. Δεν έχουμε, δηλαδή νομίζω ότι επειδή είναι σαφές το μήνυμα που δίνουμε στο προστασία του περιβάλλοντος και όσον αφορά το θέμα της ανακύκλωσης, είναι ξεκάθαρο δηλαδή στον επισκέπτη με το που φτάνει στο νησί, με διάφορους τρόπους προσπαθούμε να το κάνουμε κατανοητό. Με μήνυμα που έχουμε στο πλοίο, με το χώρο τους δίνουμε έτοιμη τη λύση, δηλαδή πού θα πρέπει να πετάξουν το μπουκάλι, πού θα πρέπει να πετάξουν το γυαλί, το αλουμινένιο ντενεκάκι. Τα χαρτιά δηλαδή προσπαθούμε να είναι ξεκάθαρο, να μην χρειάζεται να ψάχνει πού θα πρέπει να αφήσει το κάθε τι. Και αυτό έχει στο αποτέλεσμα να είναι εύκολο και για τους επισκέπτες να συμμετέχουν στην ανακύκλωση. Και από εκεί πέρα όμως, ναι, χρειάζεται πολύ δουλειά από εκεί και πέρα για τη Γάβδο που δεν έχει, που είναι υποσελεχωμένη, που έχει, δεν έχουμε προσωπικό, έχουμε περιορισμένο προσωπικό, να προσπαθήσουμε όλα αυτά να τα συγκεντρώσουμε, να τα συμπιέσουμε όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα, σε όσο γίνεται πιο καθαρό υλικό, ναι, και να το στείλουμε έξω στη Δεδισά, εκεί δηλαδή που στέλνουν τα απορρίμματα και τα Χανιά, που είναι δίπλα. Για μας είναι ένα μεγάλο ταξίδι που πρέπει να γίνει όσο γίνεται με καλύτερο τρόπο, να μειώσουμε όσο γίνεται τον όγκο. Περιορισμένο προσωπικό, δεν αναφέρεστε μόνο στο προσωπικό καθαριότητας, έτσι δεν είναι? Αυτό ασχολείται. Έχουμε γενικά, υπάρχει, δεν έχουμε προσωπικό, αυτό είναι γνωστό. Αλλά σε κάθε δήμο, σε έναν δήμο, ας πούμε, το προσωπικό καθαριότητας. Πόσους εργαζομένους έχετε στην καθαριότητα, δήμαρχε? Κανέναν δεν έχουμε μόνιμο. Προσπαθούμε με εποχικό προσωπικό να καλυφθούμε. Δεν υπάρχει κανείς μόνιμος. Με εποχικό. Και προσωπικό. Αυτό που είπαμε στην αρχή. Κάτι άλλο... Ναι, βέβαια, ολοκληρώστε. Ναι, εγώ θα ήθελα κάτι άλλο να πω και να γίνει, θα ήθελα να το καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, εμείς στη Γάβδο τώρα, φανταστείτε, ένας τόσο μικρός τόπος έγινε τέτοια κατανάλωση σε μπουκάλια, σε νερό, σε συσκευασίες. Φανταστείτε τι γίνεται σε άλλους προορισμούς με πολύ μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Τώρα τι γίνεται? Εμείς στη Γάβδο έχουμε κάνει αρκετή δουλειά όσον αφορά το νερό ίδρευσης. Έχουμε σε πολλά σημεία στο νησί, μπορεί πια ο επισκέπτης, ο κάτοικος, να πιει νερό κατευθείαν από τη βρύση. Αυτό είναι σημαντικό για μας, γιατί θα περιορίσει αμέσως την ποσότητα των μπουκαλιών, όλων αυτών των μπουκαλιών και όλο αυτό το υλικό που θα πρέπει, μάλιστα, να μαζέψουμε κλπ. Είναι πολύ... Δηλαδή, το επόμενο βήμα είναι να επικοινωνήσουμε αυτό το πράγμα στον κόσμο. Υπάρχει το εντάξει, ναι, να μαζέψουμε τα μπουκάλια, τα πλαστικά, να μην τα πετάμε στο περιβάλλον, να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όμως,
ας μην καταναλώνουμε και τόσα πολλά μπουκάλια πίνοντας νερό από τις βρύσες μας. Αυτό το νέρο είναι καλό, είναι κατάλληλο για πόσο. Κυρία Στεφανάκη, τελευταία ερώτηση. Με τον τουρισμό έχει κλείσει η τουριστική περίοδος για το νησί ή έχετε ακόμα επισκέπτες? Έχει ακόμα. Τα δωμάτια έχουν μια πολύ καλή πληρότητα ακόμα. Εντάξει, έχει περιοριστεί γιατί εμάς τώρα ο μεγάλος αριθμός είναι επισκέπτες που κάνουν κάμπινγκ. Και δεν είναι, οι συνθήκες δεν είναι εύκολες τώρα πια για να μείνει κάποιος έξω. Αλλά ακολουθούμε και εμείς αυτό που βλέπουμε και στα Χανιά και σε άλλους προορισμούς, σε όλη την Κρήτη δηλαδή, ότι συνεχίζεται ακόμα η τουριστική περίοδος. Έχει σε σχέση με πέρυσι, σίγουρα η Γάβδος θα πήγε περίφημα καλύτερα. Σε σχέση με το 19, τι ποσοστό έχει πιάσει? Τώρα να σας πω ακριβώς δεν ξέρω, πάντως ήταν μια καλή χρονιά. Καλή χρονιά, δούλεψε η Γάβδος όπως και όλος ο... Η δύσκολη περίοδος τώρα ξεκινά, κυρία Στεφανάκη, ο χειμώνας για το νησί. Τώρα είναι, αλλάζει τελείως το σκηνικό στο νησί. Αλλάζει το σκηνικό. Είναι πιο δύσκολη, ίσως όμως χρειάζεται και αυτή λίγο ησυχία, γιατί... Η Γάβδος είναι πάντα όμορφη. Είτε έχει κόσμο, είτε έχει μόνο τους μόνιμους κατοίκους. Και δεν αντέχει το νησί αυτή το πόρτο που έχει το καλοκαιρινό. Έτσι δεν θα μπορούσε να αντέξει το νησί για 12 μήνες τη συγκεκριμένη κίνηση. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, λοιπόν, και από το ταξί.